ο ελληνικός λαός με την αντίστασή του απέναντι σε ένα πανίσχυρο κατακτητή απέδειξε την ακλόνητη φύση του στους αγώνες και στις θυσίες των προγόνων του, αναδεικνυόμενος ως άξιος συνεχιστής του. Συνεπώς, η συγκεκριμένη επέτειος θα πρέπει να μας διδάσκει ότι η ιστορική μνήμη είναι απαραίτητο να διατηρείται σαν κόρη οφθαλμού, διότι αποτελεί εργαλείο διατήρησης του προγονικού πλέους, το οποίο ενισχύει την εθνική υπερηφάνεια και την καθιστά ίδιον χαρακτηριστικό της λαϊκής συνείδησης. Έτσι, το ενισχυμένο εθνικό αίσθημα αποτελεί τον πολλαπλασιαστή της ισχύος που συντελεί στην επιτυχημένη υπεράσπιση των πνευματικών και υλικών κατακτήσεων. Ακριβώς αυτή η άσβεστη φλόγα που οδήγησε τους Έλληνες στην ηρωική αντίσταση του 1940 και η οποία έκανε τον Άγγλο Πρωθυπουργό Τσόρτσιλ να αναφέρει ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες, οφείλει να αποτελεί τον πλοηγό μας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αναπόφευκτα προκύπτουν στην πορεία του θρόνου. Ως εκ τούτου, η επέτειος του 28 Οκτωβρίου μας διδάσκει ότι η αισιόδοξη και η υπερήφανη ανατένιση του μέλλοντος περνά μόνο μέσα από τον εστερνισμό της ιστορικής μνήμης, η οποία συνιστά τη μοναδική δίωδο για τη διατήρηση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειας, όπως μας έχουν παραδοθεί απλόχερα από τους προγόνους μας.